Αγαπητοί μου αδελφοί, όταν προσευχόμαστε στον Χριστό ή σε κάποιον Άγιο, η ωφέλεια την οποία λαμβάνουμε είναι πάρα πολύ μεγάλη. Λαμβάνουμε προστασία, ευλογία στο σπίτι και στην οικογένεια και πρέπει να προσευχόμαστε στους Αγίους και στο Χριστό μας και πρωτίστως να τους παρακαλούμε να μας στερεώνουν στην ορθόδοξη πίστη μας και έπειτα να μας δώσουν ό,τι είναι ευλογημένο για την σωτηρία της ψυχής μας. Λέει ο Μέγας Βασίλειος, όταν ο διάβολος επιχειρεί να μας προσβάλλει και σπέβδει να εξαπολύσει με πολλή σφοδρότητα ως πυρακτωμένα βέλη τους λογισμούς του κατά της αμέριμνης και ήρεμης ψυχής και να την κάψει ευνηδίως και να υπενθυμίζει επί μακρό χρόνο και επίμονα εκείνα που υπέβαλε μία φορά, τότε πρέπει τις επιβουλές αυτές του διαβόλου να τις αντιμετωπίσουμε με εγρήγορση και εντατική προσοχή. Όπως ακριβώς ο αθλητής που αποφεύγει τα βέλη των αντιπάλων με την ακριβέστατη προφύλαξη και την ταχύτητα του σώματος και να αναθέσουμε στην προσευχή και στην επίκληση της άνωθεν βοήθειας το τέλος του πολέμου και την αποφυγή των βελών. Γι' αυτό μας δίδαξε ο Απόστολος Παύλος λέγοντας αναλάβετε την ασπίδα της πίστεως, δια της οποίας θα μπορέσετε να σβήσετε όλα τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού. Και εννοεί εδώ ο Απόστολος Παύλος την ασπίδα της Ορθοδόξου πίστεως. Κι αν λοιπόν ο σατανάς υποβάλλει τις πονηρές φαντασίες εναντίον των προσευχών, η ψυχή ας μην πάβει να προσεύχεται και α νομίζει ότι αυτή φέρνει ευθύνη για τις πονηρές υπερβολές του εχθρού, ως και για τις φαντασίες του παραδόξου θαυματοποιού. Απέναντίας ας σκεφτεί ότι η φαντασία των πονηρών σκέψεων οφείλεται στην ανέβεια του εφευρέτη της πονηρίας και ας επιτείνει την γονικλησία και ας τον Θεό για να διαλυθεί έτσι για αυτήν το πονηρό διάφραγμα των παραλόγων σκέψεων ώστε χωρί εμπόδια με την δύναμη του Θεού να διαβεί αμέσως και ακάθεκτη προ το Θεό, χωρί να διακόπτεται ποτέ από τι εφόδου των πονηρών ενθυμίσεων. Αν δε η βλαβερή επίδραση των λογισμών γίνει εντονότερη εξαιτία τη ανέδεια του εχθρού, δεν πρέπει να αποκάμνουμε ούτε να αφήσουμε στη μέση τους αγώνες μας, αλλά να υπομένουμε μέχρι τότε που ο Θεός θα δει την επιμονή μας και θα μας φωτίσει με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, η οποία τον εχθρό τον τρέπει σε φυγή, τον δε νου μας καθαρίζει και τον γεμίζει με θείο φως και κάνει ο στεολογισμό μας να λατρεύει το Θεό με αδιατάρακτη γαλήνη και εφροσύνη. Επίσης στην Φιλοκαλία διαβάζουμε τα εξής. Ο Αβάς Μακάριος, Επισκεπτόταν κάποτε έναν αδελφό επί καθημερινής βάσεως για τέσσερις μήνες και δεν τον βρήκε ούτε μία φορά να ευκαιρεί λόγω της προσευχής και θαυμάζοντάς τον είπε «Ιδού, επίγει ο άγγελος, διότι με την προσευχή τονίζει ο όσιος νήλος ο ασκητής, με την προσευχή ο μοναχός και κατ' ο κάθε άνθρωπος γίνεται ίσος με τους αγγέλους. Όπως μία πόλη η οποία είναι ανοχήρωτη, μπορεί με μεγάλη ευκολία να υποταχθεί στους εχθρούς από έλλειψη προστασίας και κάθε εμποδίου, ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και στην ψυχή εκείνη που δεν είναι οχυρωμένη με προσευχές. Την ψυχή που δεν προσεύχεται, ο διάβολος την υποτάσσει εύκολα και την γεμίζει με κάθε αμαρτία. Όπως οι κλέφτες δεν πλησιάζουν εύκολα στο μέρος εκείνο που βλέπουν ισχυρά όπλα, έτσι και εκείνος που ένωσε την καρδιά του με την προσευχή, δεν αρπάζεται εύκολα από τους νοητούς λιστές, δηλαδή τους δαίμονες, λέει ο Όσιος Ιωάννης της Κλίμακος.